Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ήταν γόνος του οίκου Σλέσβιχ-Χολστάιν-Ζόντερμπουργκ-Γλίξμπουργκ. Είχε γεννηθεί το 1868. Ο πατέρας του, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος, ήταν ο δευτερότοκος γιος του Χριστιανού Θήτα, βασιλιά της Δανίας, κατά τα έτη 1863-1906, ενώ μητέρα του ήταν μια Ρωσίδα, η μεγάλη δούκισσα Όλγα Κωνσταντίνοβνα Ρωμάνοβα. Από την εποχή του πολέμου μεταξύ Προσίας και Δανίας το 1864, όταν οι Δανείοι απόλεσαν τα δουκάτα Σλέσβιχ και Χολστάιν, η Δανέζικη δυναστεία ήταν εξοργισμένη με τους Γερμανούς. Τρεις αδερφοί του Κωνσταντίνου είχαν νυμφευθεί πριγκίψες από τη Γαλλία, την Αγγλία και την Ρωσία. Επί προσθέτως, ο Κωνσταντίνος ήταν ανιψιός του Άγγλου βασιλιά και του Τσάρου της Ρωσίας. Ο πατέρας του είχε διαδεχθεί στον ελληνικό θρόνο τον Όθωνα, γόνο του οίκου Βίτελσμπαχ. Κατά συνέπεια, ο Κωνσταντίνος γνώριζε ότι δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να έρθει σε ρήξη με την Μεγάλη Βρετανία, προστάτηδα δύναμη της χώρας του, επειδή κάτι τέτοιο θα του στήχιζε το θρόνο του, όπως είχε αποδείξει το παρελθόν. Ο Κωνσταντίνος είχε φοιτήσει στην Προσική Στρατιωτική Ακαδημία και είχε νυμφευτεί τη Σοφία της Προσίας, αδελφή του αυτοκράτορα της Γερμανίας Γουλιέλμου του Δευτέρου. Το 1913 ο Γουλιέλμος ο Δεύτερος είχε απονείμει στον Κωνσταντίνο το βαθμό του στρατάρχη του γερμανικού στρατού. Συνεπία τούτου, αλλά και της καταγωγής της συζύγου του, οι συμμαχικοί κύκλοι θεωρούσαν τον Κωνσταντίνο γερμανόφιλο. Στην Ελλάδα συγκρίνουν συχνά τη Σοφία με τη Βασίλισσα Φρυδερίκη, τη σύζυγο του βασιλιά Παύλου, η οποία με τη σειρά της ήταν εγγονή του Γουλιέλμου του Δευτέρου.